Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως για όση ώρα χρειαστεί τον κύριο Στράτο τον Ευγενίου, τον ιδιοκτήτη της ομάδας της Τρίγλιας, για να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα, γιατί επειδή εχθές πραγματικά πάρα πολλοί ακροατές και ιδιαίτερα Ηρακλειδείς με συγκινήσατε με το ενδιαφέρον σας, την αγωνία σας και τον πόνο σας για το τι θα γίνει με τον Ηρακλή. Και επειδή ο κύριος Ευγενίου είναι ένας καθαρός άνθρωπος, ένας πολύ καθαρός και πολύ εντάξει άνθρωπος, και δεν μ' αρέσει να δημιουργούνται διάφορο είδους υπόνοιες και διάφορες έτσι συνωμοσιολογικές καταστάσεις, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Στράτο τον Ευγενίου για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους πραγματικά, να τα βάλουμε κυριολεκτικά στη θέση τους, και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε και ο κύριος Ευγενίου και εγώ στον κόσμο του Ηρακλή πρώτα απ' όλα, και μετά σε όλο τον κόσμο που θέλει πραγματικά να ξέρει τα πράγματα έτσι όπως είναι και όχι όπως κάποιοι θέλουν να είναι. Καλησπέρα κύριε Ευγενίου, καλησπέρα. Καλησπέρα Τόνι. Τι κάνετε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Και εγώ αρκετά καλά. Κύριε Ευγενίου, επειδή η ιστορία που έχει συνδέσει την Τρίγλια με τον Ηρακλή κρατάει καιρό, κρατάει πολύ καιρό, δεν ξέρω, ίσως εσείς να μπορείτε να μας πείτε ακριβώς και το χρονικό διάστημα που έχει ξεκινήσει η οποιαδήποτε επαφή μεταξύ Ηρακλή και Τρίγλιας. Είναι 2,5 χρόνια, είναι 3 χρόνια? Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν συνέχεια συζητήσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχουν συζητήσεις, ναι. Όταν λέτε... Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχουν συνέχεια συζητήσεις, προσπαθείτε... Κατά καιρούς. Κατά καιρούς. Υπήρχαν συζητήσεις πάντα, αλλά ποτέ δεν καρποφόρησαν αυτές. Οι συζητήσεις και το ενδιαφέρον ήταν δεδομένο, γι' αυτό και σας προσέγγισαν από τον Ηρακλή, φαντάζομαι. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Από τον Ηρακλή σας προσέγγισαν, όχι εσείς τον Ηρακλή. Απλώς πολλές από αυτές τις συζητήσεις δεν είχαν γίνει με κάποιον επίσημο άτομο του Ηρακλή, ας πούμε. Συζητούσαμε με διάφορα άτομα, τα οποία τα σέβομαι και τα αγαπώ και τα εκτιμώ. Αλλά καμιά φορά ξέρετε ότι πρέπει να συζητήσει και με κάποιο επίσημο όργανο του Σύλλογου, εντάξει. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από δύο χρόνια, αυτές οι συζητήσεις ήταν πιο πολύ σε φιλικό επίπεδο παρά να μιλήσουμε, ας πούμε, κάποιον από τον επίσημο Ηρακλή, έτσι ώστε να φτάσουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα δεδομένο ενδιαφέρον και είναι αυτό και αυτό θα κάνουμε. Τα πράγματα άρχισαν κατά καιρούς να ξεφεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχε πάντα το ενδιαφέρον για τον Ηρακλή και από εμάς, βέβαια, δεν μπορώ να το πω από τη δικιά μου την πλευρά, να ακούσω το τι έχουν να προσφέρουν και το τι θέλουν. Κάποια στιγμή θεωρώ, και αν θέλετε το λέμε και στον αέρα, γιατί το έχω πει πολλές φορές και μιλάω πάντα με τον κόσμο ανοιχτά και λέω ότι συμβαίνει. Καταρχήν, έχω πει ότι σας εκτιμώ αφάνταστο και ότι για μένα είστε σαν αδελφός, όχι απλά ένας άνθρωπος που εκτιμώ. Κάποια στιγμή θυμάστε ότι και εγώ έτσι. Προσφέρθηκα να βοηθήσω να έρθετε σε επαφή με τον επίσημο Ηρακλή. Το θυμάστε αυτό, φαντάζομαι, έτσι? Ότι... Βεβαίως, ναι, το θυμάμαι, ναι, βέβαια. Συζητήσαμε αρκετές φορές μαζί για αυτό το θέμα. Και έχω την εντύπωση ότι καταλήξαμε στο να σας προσεγγίσουν άνθρωποι από τον επίσημο Ηρακλή. Έτσι ήρθαν άνθρωποι, ναι, μετά από λίγες ναι, μέρες. Ναι, έχουν έρθει, ναι, ναι, ναι. Μετά από συζητήσεις που κάναμε μαζί, ναι. Και αφού βρεθήκατε με τους ανθρώπους αυτούς από τον επίσημο πλέον Ηρακλή, το πρώτο κομμάτι της επιδίωξης που έχει ένας σοβαρός επιχειρηματίας να μιλήσει με το θεσμικό όργανο ενός συλλόγου που ενδιαφέρεται για κάποια συνεργασία, είχε συμβεί? Δηλαδή είχατε πια φτάσει να μιλάτε με... Έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει αυτό και έχει γίνει και... Λοιπόν, ναι, πείτε μου. Αντώνη, να κάνω μια τοποθέτηση λίγο το δικό μας σκεπτικό, έτσι. Όπως θέλετε. Σαν Ευγενίου Στράτος, το δικό μου το σκεπτικό και το σκεπτικό της Τρίγλιας, και από εκεί και πέρα πάμε για όλα τα άλλα, έτσι. Καταρχήν ένα πράγμα να ξέρετε, ότι η ομάδα η δικιά μας, ναι μεν πουλείται, δεν ξεπουλείται, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή αν χρειαστεί θα ξανακατεύει η ομάδα σαν Τρίγλια στην κατηγορία στην οποία πρέπει να κατέβει. Η ομάδα πουλείται, είναι ξεκάθαρο αυτό, η ομάδα πουλείται? Η ομάδα πουλείται, μεταβιβάζεται εάν υπάρχει οι κατάλληλες συνθήκες και ο κατάλληλος επενδυτής. Ωραία. Εντάξει, δεν ξεπουλείται όμως. Έχει διαφορά αυτό που λέτε. Ναι, αυτό είναι σαφές που λέτε. Εγώ δεν σας ρωτάω για το δεν ξεπολείτε. Το θεωρώ δεδομένο και αυτονόητο να μην ξεπολείτε. Αν είστε νοικοκύρης και δεν θα ξεπολείστε λοιπόν, ποτέ κάτι. Ναι, λοιπόν, να πούμε κάτι λοιπόν. Να σας πω το σκεπτικό λίγο, το δικό μας ήταν ομάδα και από εκεί και πέρα το πρωταρχικό σχέδιο που είχαμε
ήταν να μείνει, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα στην τρίλια. Αυτό που θέλουμε, δηλαδή ο πρώτος μας σκοπός είναι αυτός, να μείνει η ομάδα στην τρίλια. Από τη στιγμή που δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο, είναι πλέον η ομάδα να μεταβιβαστεί κάπου, αλλά θα πάει κάπου που θέλουμε να πάει. Και αυτό που θέλουμε εμείς σήμερα είναι ο Ηρακλής, παραδείγματος χάρη. Έτσι, μια ομάδα της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, που είναι δικιά μας ομάδα, και λέμε αν είναι να πάει κάπου η ομάδα, θα πάει εκεί. Μ' ακούς, Αντώνη? Με πολύ προσοχή. Λέτε ότι αποφασίσαμε ότι αν είναι να πάει κάπου η ομάδα, θα πάει στον Ηρακλή, ο οποίος είναι ένα ακριβώς. Εάν είναι ιστορικό να φύγει και μεγάλο κλάδι της πόλης. Εάν είναι να φύγει από την Τρίλια η ομάδα, θα πάει εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια οικονομικά δεδομένα, τα οποία πρέπει να εξυπηρετηθούν. Εμείς δεν βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, ξέρετε ότι θέλουμε τόσα και τα θέλουμε αύριο, έτσι προς Θεού. Λέμε ότι θέλουμε κάποια χρήματα που είναι ένα πολύ μέρος από αυτά, μικρό μέρος από αυτά τα οποία εξοδέψαμε μέχρι τώρα. Είτε, να το πω, και από δουλειά να το πω ακόμα, αλλά και χρηματικά ακόμα είναι ένα πολύ μικρό μέρος των χρημάτων το οποίο έχουμε εξοδέψει μέχρι σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει και μια διασφάλιση ότι η ομάδα αυτή εκεί που θα πάει θα έχει ένα αύριο. Σωστό. Δεν είναι ότι πουλήσαμε την ομάδα στον Ηρακλή, δεν ξέρω, στο οποιοδήποτε Ηρακλή. Φύγε κακό από πάνω μας και πάνε κάπου αλλού και τελείωσε. Εμείς που μου χτίσαμε για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Οπότε αυτός που αρχίζει να την πάρει την ομάδα που θα εκπροσωπεί τον Ηρακλή ή τον οποιοδήποτε Ηρακλή, πρέπει να μου αποδείξει εμένα ότι αυτό το πράγμα έχει ένα αύριο, ένα μέλλον. Και όχι μόνο με λόγια. Μέχρι στιγμής έχετε εισπράξει μόνο λόγια? Αυτή τη στιγμή συζητάμε κάποια πράγματα, ακούω κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποιες οικονομικές προτάσεις, έτσι, που δικοί μου άνθρωποι, που τους εκτιμώ και τους σέβομαι, μου λένε Στράτο θες διασφαλιστής, έτσι και έτσι, αλλά θέλετε να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν βλέπω αυτό το αύριο. Δηλαδή βλέπω ότι ο Ευγενίου μπορεί να πάρει 100, 150, 200, δεν ξέρω εγώ πώς θα τα πάρει. Έτσι. Και θα σηκωθεί να φύγει από εκεί και πέρα. Δεν βλέπω το αύριο αυτής της ομάδας. Δηλαδή πώς θα μπορέσει αυτή η ομάδα να σταθεί. Όταν δεν μπορεί να, όταν δεν υπάρχει μια δύναμη που να είναι όλα εδώ ρε φίλε. Πόσα θέλεις. Θέλεις τόσα. Έτσι. Πάρτα και σε κοπίζει. Με καταλαβαίνεις εδώ. Και εμείς θα ξεκινήσουμε αύριο, θα δουλέψουμε έτσι. Θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε το άλλο. Με ευκολογία δεν γίνονται. Κύριε Στράτο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Πάντως, τις τελευταίες μέρες και μετά από τη δήλωσή σας, πλέον και επίσημα, γιατί ανεπίσημα ήξερα ότι πάντα είχατε την καλή διάθεση να συνεργαστείτε με τον Ηρακλή, αλλά δηλώσατε και επίσημα εδώ και 2-3 μέρες, δημόσια τέλος πάντων, ότι εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τον Ηρακλή, θέλουμε να δώσουμε. Βέβαια και θέλουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, θέλω να δώσω. Εγώ, σαν Στράτος Ευγενίου, το θέλω. Πραγματικά το θέλω. Επαναλάβετε λίγο γιατί αυτό. Γιατί θεωρώ ότι θα κάνω κάτι καλό. Δεδομένο. Αλλά να γίνει κάτι καλό. Ναι. Έτσι, να μην γίνει αυτό που γίνεται τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε για ένα-δύο χρόνια και τελειώσαμε. Εγώ, Αντώνη, προσπάθησα σε ένα χωριό 3.000 κατοίκων και έφτασα την ομάδα εδώ που την έφτασα. Μαζί με τους συνεργάτες που είχα. Και τους ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Προπονητές, παίχτες, τους πάντες. Μπορώ να τα αφήσω έτσι όμως. Ένα συστήσουμε. Όχι, είναι κάτι που το φτιάξετε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και είναι κάτι που πραγματικά το αγαπάτε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξέρει. Εγώ να σου πω ότι αύριο γίνεται η πώληση. Και σηκώθηκε άγρια γιατί πήρε την ομάδα ο Ηρακλής. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον. Τι είναι, εγώ πήρα τα λεφτά μου και έφυγα. Δυστυχώς για μένα δεν είναι έτσι, έτσι. Δεν το αισθάνομαι έτσι εγώ. Πες μου συναισθηματικό, πες μου οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το αισθανθώ έτσι. Εγώ πρέπει να διασφαλιστώ ότι αυτό το πράγμα θα έχει ένα αύριο. Θα έχει συνέχεια. Θα έχει μέλλον. Θα έχει προοπτική. Βέβαια. Ολόκληρο αγώνα κάναμε. Απλά να σας ενημερώσω. Άσχετα αν είναι τρίγλια ή οτιδήποτε άλλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το αφήσω εγώ έτσι. Μα είναι κάτι που εσείς το έχετε δώσει ζωή και ψυχή και όραμα αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Θέλω να πω κάτι. Εγώ, εάν η ομάδα φύγει από
γνωρίζει τις πεπιθήσεις μου, γνωρίζει τι ομάδα είμαι, γνωρίζει τα πάντα. Εάν η ομάδα φύγει αύριο η Τρίγλια και γίνει η Ηρακλής, εγώ από αύριο είμαι Ηρακλής. Είμαι υποχρεωμένος, σας στηρίζω αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο. Αυτό μπορείτε λίγο να το επαναλάβετε. Πραγματικά σας παρακαλώ, επαναλάβετε να το ακούσει ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξαναπείτε το λίγο αυτό. Ο κόσμος γνωρίζει τι ομάδα είμαι, γνωρίζει ποια ομάδα αγαπάω, ποια ομάδα στηρίζω, ποια ομάδα υποστηρίζω. Εάν αυτή η ομάδα, την οποία εγώ προσπάθησα μαζί με κάποια άτομα και κάναμε πραγματικά τρομερό αγώνα για να φτάσει εδώ που έφτασε, γίνει αύριο η Ηρακλής και πάει εκεί που θα πάει με το καλό, εγώ από αύριο υποχρεωτικά θα πρέπει να υποστηρίζω αυτή την ομάδα. Θα είμαι σε αυτή την ομάδα, θα είμαι η Ηρακλής. Με κατάλαβες εδώ. Δεν μπορώ αυτή την ομάδα λοιπόν να την αφήσω έτσι στην τύχη. Κύριε Στράτο, να σας πω κάτι και εγώ. Πρέπει να δι... Ναι, πείτε, πείτε και θα σας πω, πείτε. Πείτε ναι, πρέπει να διασφαλίσω, πρέπει να διασφαλίσω το αύριο αυτή τη ομάδα. Αλλιώς δεν θα γίνει δουλειά, στο λόγο μου ξεκάθαρα. Αν δεν διασφαλιστεί το αύριο, δεν θα γίνει δουλειά, αν δεν υπάρχει προοπτική και μέλλον. Και αν είναι κάτι θνησιγενές. Αν είναι κάτι θνησιγενές, δεν υπάρχει λόγος τώρα να σου πω κάτι. Αν δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτό που ζητάμε εμείς σήμερα, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα τίποτα. Δεν έχω ξαναπεί στις συνεντεύξεις μου. Εμείς ξεκινήσαμε χέρι-χέρι με τη Βέρεια σήμερα, έτσι. Η Βέρεια είχε πάρει το αφημί της Ελπίδας Κουτάριος. Εμείς είχαμε ανέβει στη Γάμα Εθνική μαζί με τη Βέρεια. Και παίξαμε μαζί και όλες τις ανόδους που έχουμε κάνει. Βέβαια η Βέρεια βγήκε πρωταθλήτρια φέτος και συγχαρητήρια των παιδιών γιατί το αξίζανε. Έτσι. Όλες τις ανόδους τις οποίες επιτύχαμε μέχρι σήμερα, τις επιτύχαμε μαζί. Τις κάναμε μαζί. Δηλαδή ξεκινήσαμε και παίζουμε κάθε κατηγορία στην ίδια κατηγορία. Ρωτήστε τα παιδιά της Βέρειας, εδώ είναι, πόσα χρήματα ξοδέψαν για να φτάσει αυτή η ομάδα εκεί πέρα σήμερα. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι είναι άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Και όταν εμείς ζητάμε ένα μηδαμινό ποσό για να μην αισθανόμαστε ηλίθιοι. Έτσι. Δεν ζητάμε τον ουρανό μετάστρα. Ένα μηδαμινό ποσό για να μην... αυτό πρέπει να υπάρχει ένα άτομο το οποίο μπορεί να το διασφαλίσει και επίσης μπορεί να διασφαλίσει τη συμμετοχή της ομάδος στο νέο πρωτάθλημα σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα υπάρχουν, εγγυητικές, μετοχικά κεφάλαια, τα πάντα. Εντάξει. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει από κάποιον άνθρωπο αυτό το πράγμα, η ομάδα θα χρειαστεί ένα μπάτζετ το 801 εκατομμύριο μόνο για να μείνει στην κατηγορία. Όχι άνοδο. Για να μείνει στην κατηγορία. Ποιος θα το κάνει αυτό. Το καταλαβαίνω τι λες. Απλά ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν έχει πόση σημασία έχει για σένα, για μένα. Δηλαδή για μένα πλέον δεν είναι φύγε κακό από πάνω μου και πάνε κάπου αλλού. Δεν ξέρω να με καταλαβαίνεις. Εγώ το ξέρω πολύ καλά τι λέτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι θέλετε αυτό που πραγματικά θα γίνει να είναι κάτι ουσιαστικά με μέλλον, με όραμα, με προοπτική και να μην είναι κάτι εθνησυγενές. Δεν διαφωνώ καθόλου γι' αυτό. Απλά να σας πω κάτι. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει για εσάς ή πόση δεν έχει, αλλά εγώ θα σας πω αυτό που έμαθα από ανθρώπους στον Ηρακλή που ξέρω ότι αυτούς με τους οποίους μιλάω εκτιμάτε. Mm. Με το που ακούστηκε ότι πραγματικά είστε διατεθειμένος να δώσετε το αφημί της Τρίγλιας για να αναγεννηθεί ο Ηρακλής, για να ξαναυπάρξει πραγματικά στο προσκήνιο, σε επαγγελματική κατηγορία, επαγγελματικός Ηρακλής, να ξέρετε ότι στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου, από ό,τι με ενημερώσαν, έγινε χαμός από Ηρακλειδείς, οι οποίοι διατίθονταν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δουλειά να βάλουν και 100 και 200 ευρώ. Διατίθηκαν άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν και πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ξέρετε και ανθρώπους που έχετε μιλήσει μαζί τους κατά καιρούς σε αυτές τις συζητήσεις ότι και αυτοί συνέβαλαν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Θέλω Αντώνη, να σας πω ότι έγινε ένα. Αντώνη, έγινε δεν θέλω να εκθέσω ανθρώπους. Ναι. Εγώ δεν το λαμβάνω αυτό. Δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπετε αυτό. Θέλω να σου πω κάτι. Μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να δηλωθεί η συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, δεν θέλω να μπω σε αριθμούς και σε ποσά, αλλά δεν έρχεται μπροστά μου αυτό, δεν βγαίνει. Πώς να σου το πω. Πάντως εγώ αυτό που μου μεταφέρθηκε σαν αίσθηση η θέληση, και... Ναι, η θέληση υπάρχει από τους ανθρώπους, έτσι προς Θεού, και από μένα. Και από μένα. Δεν βγαίνει μπροστά μου όμως αυτό το πράγμα έτσι όπως το βλέπω εγώ. Έτσι όπως το λαμβάνω εγώ. Όταν μου λες ότι ξέρεις τι, θα έχουμε από τα 10 κι
που είναι να πάρεις, σε ποσό. Εγώ θα πρέπει να σου δώσω το χ τώρα. Και αυτό το χ δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις τώρα, αλλά θα το εξασφαλίσεις σταδιακά μέσα στο μήνα, και μέσα στο μήνα θα έρθουν άλλες 100 υποχρεώσεις, γιατί τα γνωρίζω εγώ αυτά. Έτσι. Για τη συμμετοχή, για οτιδήποτε άλλο. Πώς θα εξασφαλίσεις το να πάει καλά η ομάδα? Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, λοιπόν, για να μην κάνουμε εμπόριο ελπίδα στον κόσμο του Ηρακλή, δεν βλέπετε να γίνεται συμφωνία, δεν βλέπετε να υπάρχει επόμενη όχι, μέρα. Όχι, δεν λέω ότι δεν βλέπω να γίνω. Πρέπει να έρθει, ξέρεις τι, υπάρχουν, στην Τρίγια παραδείγματος χάρη υπήρχε ο Ευγενίου, μπορεί να υπήρχε κάποιος άλλος, ο οποίος έκανε αυτό που έκανε. Έκανε την υπέρβαση. Ο Ηρακλής δεν είναι Τρίγια. Ο Ηρακλής απευθύνεται σε έναν κόσμο πολύ περισσότερο και υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τα χρήματα. Αυτό λέω. Ότι αυτά τα άτομα δεν πρέπει πλέον να μένουν σε ευκολόγια. Πρέπει αυτά τα άτομα να έρθουν στο γυμναστικό σύλλογο του Ηρακλή, στο γάμα σίγμα του Ηρακλή, στα παιδιά που είναι εκεί και προσπαθούν να σώσουν αυτή την ομάδα. Έτσι. Να βγουν μπροστά και να στηρίξουν πλέον αυτή την κίνηση. Και να μην αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς να πελαγοδρομούν μόνοι τους. Όταν λέτε να υπάρχουν τα άτομα... Λοιπόν, εγώ βγαίνω σήμερα στο ραδιόφωνο σε σένα, ναι, και σου λέω ότι η θέληση από εμένα υπάρχει. Και η δουλειά θα γίνει. Δεν μπορεί όμως οι άλλοι να κρύβονται. Και να αφήνουν το Θεό, λέω και ονόματα τώρα, ή οποιοδήποτε άλλο τον άνθρωπο να προσπαθεί να παλεύει μόνο στα χίλια κύματα. Ποιοι είναι αυτοί που... Πρέπει λοιπόν αυτοί... Δεν ξέρω, εσείς το ξέρετε καλύτερα, εσείς θα είναι Ηρακλητής. Εγώ τώρα καινούργιος θα είμαι. Έτσι. Εσείς ξέρετε ποια άτομα είναι αυτά. Αυτοί λοιπόν που είναι και έχουν μια δυνατότητα να έρθουν και να στηρίξουν αυτό που θέλουν. Υπάρχουν αυτοί που σας έχει αποδείξει κάποιος από τον Ηρακλή εσάς? Εγώ δεν θέλω να κάνω ονοματολογία, αλλά υπάρχει εγώ κάποιος... Εγώ μόνο με λόγια ακούω. Ναι, πράξεις, ναι, δεν βλέπω. Κάποιος από την οικογένεια του Ηρακλή σας έδειξε ότι έχει την οικονομική δυνατότητα, άσχετα αν έδειξε τη διάθεση να γίνει τον deal ή όχι. Σου έχω πει μέχρι σήμερα, λόγια βλέπω, δεν βλέπω πράξεις. Με κατάλαβες, θέλω. Λόγια. Δεν βλέπω πράξεις. Εσείς θεωρείτε ότι στον Ηρακλή υπάρχει παράγοντας που μπορεί να κάνει το... να τρέξει τον deal, να μπορέσει να σας δώσει λόγια? Δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί αυτή τη στιγμή να παραφέρω για να λέω πράγματα που δεν είναι σωστά, έτσι. Αλλά δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι λογικά θα υπάρχει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βγουν μπροστά. Αυτό λέω. Ηρακλής είσαι, δεν είσαι Τρίγια. Δεν μου λέτε κάτι τώρα, βέβαια, πολύ μικρή σημασία σε σχέση με όλα όσα είπατε, αλλά πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει και μία συνέλευση για να αποφασίσουν εκεί... Πέρσι ήταν κάτι το διαφορετικό. Πέρσι ήταν κάτι το διαφορετικό. Είναι πολλά τα θέματα, φέτος δεν ισχύει αυτό το πράγμα πλέον. Διότι πέρσι υπόθηκαν κάποια πράγματα στην Τρίγια, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορεί να στηριχτεί η ομάδα. Κάποιοι άνθρωποι, και τους ευχαριστώ πολύ, προσπαθήσαν πάρα πολύ. Κάποιοι άλλοι όμως που βγαίναν μπροστά και λέγανε λόγια, γίναν αλλαγή. Και επειδή έχω χορτάσει από λαγούς πλέον, δεν θέλω να το ζήσω ούτε στην Τρίγια ούτε στον Ηρακλή αυτό το πράγμα. Οπότε, αν τελικά από τον Ηρακλή ερχόταν κάποιος και σας έλεγε θέλεις αυτά τα χρήματα, θέλεις αυτές τις εγγυήσεις, ορίστε, πάρτες, εδώ είμαστε, εσείς θεωρείτε ότι θα γινόταν η συμφωνία 100%. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να τραπεί. Και δεν μιλάμε εγγυήσεις τώρα, κατάλαβες, θέλω... Εγγυήσεις πραγματικά, με καταλαβαίνεις, που να έχουν υπόσταση και νόημα. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί, σας ξαναλέω γιατί και εγώ κατάλαβα τι λέτε, αλλά και εγώ θέλω να καταλάβετε τι λέω και εγώ. Δηλαδή, αν έρθει αύριο το πρωί ένας παράγοντας του Ηρακλή και πει: ορίστε κύριε Ευγενίου, ζητάτε αυτά τα λεφτά, τα 10 χ, τα 5 χ, σας τα δίνω εγώ τα 5 χ, έχω και τα άλλα 5 χ για να τρέξει η ομάδα. Είναι 100% σίγουρο ότι η Τρίγλια θα γίνει Ηρακλής Θεσσαλονίκης? Ναι. Είναι 100%. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να το ανατρέψει αυτό, λέτε? Ναι. Είστε κάθετος αυτό? Βέβαια. Οπότε ουσιαστικά λέτε ότι αν βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα σας δώσει την, να νιώσετε την ασφάλεια ότι αυτό το πράγμα θα έχει προοπτική και θα μπορεί να σταθεί
στην κατηγορία της Super League 2 και να κάνει και μια καλή πορεία τέλος πάντων. Την επόμενη μέρα θα είναι η Ηρακλή Θεσσαλονίκη και θα αγωνίζει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μας λέτε. Βεβαίως, ναι. Και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω και ας γίνουμε κουραστικός, τίποτα που μπορεί να αποτρέψει κάτι τέτοιο αν βρεθούν οι κατάλληλοι όχι. άνθρωποι που να σας πείσουν ότι θα συμβεί. Όχι, δεν μπορεί, όχι, αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι στενά πλέον. Δεν μπορεί πλέον, δηλαδή ο Αλφα Σίγμα να ανατρέψει την απόφαση αυτή με τίποτα. Κοίταξε, δεν θέλω ούτε να μιλήσω για άτομα, ούτε να εκθέσω άτομα, γιατί πραγματικά προσπαθούν έτσι, δεν κάνουν κάτι κακό. Ναι. Όλους, με όλους έχω μιλήσει, δηλαδή από τον κύριο Θεό που είναι στο Γάμα Σίγμα Ηρακλή, μέχρι τον Κώστα Τενακινίδη, τον Τουρέκα, με όλους αυτούς, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν. Δεν έχουν κάνει κάτι κακό, δεν προσπαθούν να βρουν μια λύση, έτσι. Και από το υστέρημά τους προσπαθούν και αυτοί να δώσουν για να εξασφαλίσουν το αύριο του Ηρακλή. Όχι σε μένα και γενικότερα, μιλάμε για την αυριανή μέρα του Ηρακλή. Εντάξει, το θέμα είναι κάποιοι πλέον πρέπει να κινηθούν και λίγο διαφορετικά. Πώς? Δεν ξέρω, εσείς τους ξέρετε Αντώνη μου. Εσύ ξέρεις ποιοι είναι οι επιφανείς Ηρακλειδείς. Να σου πω κάτι. Βρίσκεις 100 Ηρακλειδείς. Έτσι. Που βάζουν 10 χιλιάρικα στην ομάδα και η ομάδα κατεβαίνει στη Super League. Δύο άνετα. 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 Δεν μιλάμε για τα χρήματα που θα πάρω εγώ, εμένα άσχημα. Υπάρχουν αυτά τα 100 άτομα. Τόσοι Ηρακλείδες υπάρχουν. Μήπως κύριε Ευγενίου, αν τελικά γίνει το deal, είναι σοβαρό ενδεχόμενο να εμφανιστούν τότε, γιατί θα υπάρχει κάτι δεδομένο, τώρα είναι όλα στον αέρα. Το θα. Ναι, το θα μας τελείωσε, ρε Αντώνη. Ναι, μια σκέψη το κάνω. Το θα τελείωσε, Αντώνη. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βγουν μπροστά τώρα. Το θα τελειώνει, Αντώνη. Εγώ δεν μπορώ με το θα να είμαι. Άλλωστε εσείς λέτε αυτή τη στιγμή στους εγώ έχω κάνει αγώνα για να είμαι το που είμαι. Σαν ομάδα μιλάμε. Έτσι. Άλλωστε εσείς τους λέτε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Τους λέτε ότι αν έρθετε και βοηθήσετε και οικονομικά στηρίξετε εγώ αυτό το εγχείρημα. Για το αύριο της ομάδας βέβαια. Ναι, ουσιαστικά αν το στηρίξετε το εγχείρημα είναι εδώ έτοιμο να υπάρξει και να προχωρήσει. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει κάτι... Ναι. Υπάρχουν, να σε κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν 100 επιφανείς Ηρακλειδείς. Δεν μιλάμε για χίλιους, για 100 σου μιλάω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν 100 επιφανείς Ηρακλειδείς. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι διατεθειμένοι να βάλουν τα 10 χιλιάρικα που είπατε. Λοιπόν, εγώ σου ζητάω για 20-30. Υπάρχουν αυτοί. Πούντι. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν ή ότι δεν εμφανίζονται. Τίγιο, δεν είναι. Ναι, η δική σας εκτίμηση ποια είναι, ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, σου λέω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα εγώ. Εγώ τώρα θα γίνω Ηρακλής, δεν ήμουν Ηρακλής. Εγώ εκτιμώ ότι μπορούν και ένα-δύο Ηρακλειδείς να κάνουν αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει... Ας βγουν μπροστά. Εσείς πόσες μέρες ακόμα θα περιμένετε, τι χρονικά περιθώρια δίνετε στον Ηράκλειο? Κοίταξε, εμείς 15 Ιουλίου πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας εγώ πρέπει να έχω πάρει την απόφασή μου. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας. Έτσι, όπως έχω πει, έχω προτάσεις διαφορετικές και για να μείνει η ομάδα στην τρίγλια. Έχετε προτάσεις. Αυτό ναι, θέλω λίγο να το πείτε, να το ακούσει και ο κόσμος. Έχετε προτάσεις διαφορετικές να μείνει η ομάδα στην Τρίγλια. Πέστε μας τι εννοείτε με αυτό. Υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετέχουν στη διαχείριση της ομάδος μέχρι και 250.000 να βάλουν, έτσι, προσωπικά αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσουν, και μιλάμε όταν λέμε να τα βάλουν τώρα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, δεν μιλάμε στη διάρκεια της χρονιάς. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι διατεθειμένα να τρέξουν την ομάδα. 250.000 για να γίνουν τι, συνεργάτες σας στην ομάδα, να αναλάβουν δηλαδή. Ακριβώς, ναι. Στο 50%. Να μπουν σαν μέτοχοι δηλαδή στην ομάδα. Ναι. Αυτοί τι είναι, αθλητικές εταιρείες που έχουν ακαδημίες, τι. Εντάξει, τώρα να μην το. Ναι, να μην το ανεβάζουμε, να μην το πηγαίνουμε αλλού.
Δεν είναι πάντως ομάδες επαγγελματικές, ΠΑΕ, ποδοσφαιρικές ανώνυμες Όχι, εταιρείες. ομάδα επαγγελματική δεν έρθει να κάνει. Άτομο που θέλει να ασχοληθεί με την ομάδα αυτή. Μάλιστα. Σήμερα. Δεν μου λέτε, επειδή πολλοί ακούστηκε τις τελευταίες μέρες, αν θέλετε απαντάτε, που για μένα μου είναι τελείως παντελώς αδιάφορο, αλλά μην το ρωτάει πολλοί κόσμος και πολλοί σε άλλα μέσα ενημέρωσης το κάνανε και σημαία ότι ισχύει. Και μάλιστα μου στείλαν σήμερα πάρα πολλοί φωτογραφίες στο Facebook κτλ. Όλη αυτή η ιστορία με την Καλαμάτα. Φίλοι είμαστε. Με την το λέω επειδή κατάλαβα. Φίλοι ναι. είμαστε. Ο Φώτης ήταν παίκτης μου. Ο Κώστας Γουρής ήταν προπονητής επί Παλτίδη Δημήτρη στην Καλλικράτεια. Είχε το Φώτη το Παλτίδη παίκτη. Είμαστε φίλοι. Βγήκαμε μια φωτογραφία. Τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, καταρχήν κάποιος... η Καλαμαριά αυτή τη στιγμή έχει ομάδα. Έτσι, η οποία δεν ξέρουμε αν έχει πέσει. Τι να μιλήσουμε εμείς με την Καλαμαριά αυτή τη στιγμή, για τι πράγμα. Όταν λέτε δεν ξέρετε αν έχει πέσει, τι μπορεί να γίνει κάποια αναδιάρθρωση και να παραμείνει και η Καλαμαριά. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα και δεν έχει κατακυρωθεί η βαθμολογία. Αν ένας Ηρακλειδέας σας ρωτούσε σήμερα, κύριε Στράτο, είμαι Ηρακλειδέας, πονάω για τον Ηρακλή, πασχίζω για τον Ηρακλή, αγωνία για τον Ηρακλή. Κύριε Στράτο, Ηρακλής ή Καλαμαριά, τι θα του λέγατε. Υπάρχει, θα του λέγατε Ηρακλής, δεν υπάρχει Καλαμαριά. Ηρακλής. Δεν υπάρχει Καλαμαριά. Ηρακλής. Έχω κάνει, κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε πιστογυρίσματα. Έχουμε κάνει τόσα, με τις προϋποθέσεις βέβαια, ότι θα είναι αυτά που είπαμε, έτσι. Ναι. Περιμένεις... Λοιπόν, ναι, πες και μετά θα πω. Πες ό,τι θέλεις, πραγματικά. Όχι, θέλω να μιλάς άνετα, να λες ό,τι δεν θα μπορέσω να μείνω για πολύ... Όχι, θα κλείσουμε ναι, τώρα. Δεν μπορώ να μείνω για πολύ ώρα ακόμη. Σε δύο λεπτά θα κλείσουμε. Ναι, ναι. Σε δύο λεπτά θα κλείσουμε. Ούτως ή άλλως νομίζω την ουσία της συζήτησης μας την έχεις μεταφέρει επακριβώς και δεν έχουμε πολλά ακόμα να ρωτήσουμε, ούτε πολλά ακόμα να πούμε. Εγώ θέλω να πεις εσύ τώρα καθαρά, μιλάς. Αυτή τη στιγμή σε ακούνε χιλιάδες άνθρωποι και πάνω απ' όλα σε ακούνε και χιλιάδες Ηρακλειδείς. Θέλω καθαρά στην αγωνία τους, στον προβληματισμό τους, επειδή είσαι ένας πολύ καθαρός και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, θέλω να τους πεις τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλω να μιλάω μέχρι τώρα, Αντώνη. Το ξέρω. Εάν δεν υπάρχει κάτι τελειωμένο, τι να μιλάω, να δίνουμε ελπίδες στον κόσμο εκεί που δεν υπάρχουν. Ναι. Όταν δεν υπάρχει κάτι τελειωμένο και είναι αυτό, αυτό είναι, τελείωσε. Εσείς στον κόσμο του Ηρακλή αυτή τη στιγμή τι του λες, τι του λες. Η θέληση, εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να πω, Αντώνη, ότι υπάρχει η θέληση και η διάθεση. Κάτι τελευταίο, και αυτό είναι το τελευταίο, με αυτό θα κλείσουμε, σου είπα ένα λεπτό ακόμα, δεν θέλω παραπάνω. Πολλοί Ηρακλειδείς, επειδή πραγματικά το ποιόν το ξέρουμε πάρα πολλοί άνθρωποι και εγώ το έχω μεταφέρει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο, πάρα πολλοί Ηρακλειδείς λένε σε περίπτωση που τελικά γίνει το θαύμα, εγώ να το πω θαύμα, δύσκολο το καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να εξηγήσω ποια περίπτωση εννοώ. Δεν υπάρχει αυτή. Ναι, να την καταλάβει και ο κόσμος. Να συμμετέχω εγώ. Να συμμετέχεις και εσύ. Να συμμετέχεις και εσύ, όχι να συμμετέχεις εσύ. Να συμμετέχεις και εσύ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Τουλάχιστον τώρα. Μπορεί στο μέλλον. Τώρα όχι όμως. Μα ούτως ή άλλως μεγαλομέτωχος δεν πρέπει να παραμείνεις αναγκαστικά για ένα διάστημα χρονικό. Δεν το γνωρίζω αυτό, ενδεχομένως και όχι. Είπες ότι, και με αυτό κλείνω, είπες ότι τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, αν τελικά γίνει το deal, αν όλα αλλάξουν, όλα ανατραπούν και έρθουν οι κατάλληλοι άνθρωποι και σε πείσουν, όχι σε πείσουν, σου αποδείξουν ότι μπορούν και γίνει το deal. Που από ό,τι λες είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο. Αν τελικά γίνει το deal, μπορεί κάποια στιγμή να σε δούμε να βοηθάς κι εσύ παραγωγικά. Με όλη την έννοια της λέξης, δηλαδή και διαχειριστικά και οικονομικά, να βοηθάς. Μέχρι το βαθμό που μπορώ, βέβαια. Μέχρι το βαθμό που μπορώ, βέβαια. Γιατί πλέον θα είσαι Ηρακλής, όπως είπες πριν, έτσι. Θα είσαι Ηρακλής. Μέχρι το βαθμό που μπορώ, ναι, Αντώνη. Και αρκεί να σου δώσουν κίνητρα, να νιώθεις ότι αξίζει τον κόπο, ότι υπάρχει υγεία, έτσι. Για να το κλείσουμε. Βέβαια, τώρα δεν το συζητάνε, ναι. Δεν θα είμαστε συνέχεια εμείς να μην πω, αυτοί που θα βγάζουν το κάρο από τη λάσπη. Έτσι, το κάνουμε στην Τρίλια, δεν το κάνουμε σε 10 ομάδες. Ωραία, δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ αν θέλεις να πεις κάτι σαν επίλογο, έτσι αν θες να μεταφέρεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ηρακλή που σε ακούει. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τους εκτιμώ πολύ. Έτσι, δεν θέλω να δίνω ελπίδες. Η θέληση υπάρχει, θέλω να το κάνω. Ξέρω ότι και οι άνθρωποι του Ηρακλή θέλουν να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα γίνει αξίζει τον κόπο για να γίνει. Να μην γίνει μόνο το θέλω, δεν φτάνει καμιά φορά, με καταλάβατε. Φυσικά πρέπει να υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Εσύ αυτό που ζητάς για να το κλείσουμε είναι οι βασικές, οι ελάχιστες προϋποθέσεις.
Αυτό ακριβώς. Για το αύριο της ομάδος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό σου βράδυ και καλή συνέχεια. Εύχομαι το καλύτερο. Να είσαι καλά. Γεια σου.